κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 42. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξέβρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δεν γινώσκεται, ότι αν ήξευρε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τι λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίο ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτού την τροφή έναν καιρό? Μακάριος ο βούλος εκείνος, τον οποίον, όταν ήρθε ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δεν είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συμβούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του βούλου εκείνου, καθήν ώρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού, θέλει θέση μετά των υποκριτών, και εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδότων. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους ή δινές, λαβούσε τα σλαμπάφα σε αυτόν εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτεινε μωρέ, λαβούσε τα σλαμπάβα σε αυτόν, δεν έλαβαν μεθέ αυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβαν έλεον εν της αγγείης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνε, ενίσταξαν πάση και εκοιμών του. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσα επαρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τα σλαμπάδα σε αυτόν. Και μωρέ είπαν προς τους φρονίμους, δότε η σημάση του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει η σημάση και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις αυτάς. Ενώ σου δε απήγοντο δια να αγοράσω συνήλθω νηφίος και έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη νηφία. Ύστερον δε έρχονται και ελειπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξέβρετε την ημέρα, ουδέ την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αμήν. Εδώ πέρα, αδελφοί μας, δείχνει ο Λόγος του Θεού το αποτέλεσμα των ανθρώπων που προσμένουν τον Κύριο και το αποτέλεσμα των ανθρώπων που δεν προσμένουν τον Κύριο. Παρομοιάζει τον άνθρωπο που προσμένει τον Κύριο με ένα βούλο, ο οποίος ονομάζεται από το Λόγο του Θεού Μακάριος στο εδάφιο 46. Ο βούλος ο οποίος προσμένει τον Κύριο και τον κατέστησε ο Θεός να δίδει την τροφή εν καιρό. Και ο κάθε ένας από εμάς, αδελφοί, έχει κατασταθεί από τον Κύριο δούλος μέσα στην Εκκλησία. Και μας έδωσε από τα υπάρχοντά Του. Μας έδωσε τάλαντα ο Χριστός. Έχεις κάτι σήμερα το οποίο σου το έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός για να το χρησιμοποιήσεις. Από το πόσο χρησιμοποιώ και από το πόσο χρησιμοποιείς το τάλαντό σου που σου έδωσε ο Χριστός, φαίνεται ποιον προσμένεις και ποιον προσμένω. Η ακριβώς επόμενη παραβολή μιλάει για τους δούλους που λάβανε τάλαντα από τον Κύριό τους, και οι δύο πρώτοι, επειδή προσμένανε τον Κύριο, εργάστηκαν το τάλαντο που πήραν από αυτόν. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν? Και οι δύο διπλασίασαν αυτό που πήραν. Ο τρίτος δούλος, επειδή δεν πρόσμενε τον Κύριό του, πήρε το τάλαντο, το τήλεξε καλά, το φρόντισε, το έκρυψε και είπε, άστο, όταν θα έρθει ο Κύριος θα το δώσω. Το αποτέλεσμα, οι δύο πρώτοι αδελφοί αγαπητοί λάβαν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο 47. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτών. Όχι μόνο σε 5 τάλαντα, όχι μόνο σε 2 τάλαντα, όχι σε 1 τάλαντο,
επί πάντων. Και όταν, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού λέει κάτι, δεν μιλάει συμβολικά, είναι ακριβής. Επί πάντων. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Είσαι ελπίδα στη χαρά του Κύριου σου. Αυτός που προσμένει τον Κύριο σήμερα, θα τον καταστήσει ο Θεός, αδελφοί, επί πάντων των υπαρχόντων αυτού, όταν θα έρθει. Το θέμα είναι, τον προσμένο να έρθει. Και πώς θα καταλάβω ότι προσμένω τον Κύριο? Από την προσευχή μου. Όταν γονατίζω να προσευχηθώ, λέγω μαζί με το Πνεύμα, «Ερθέ Κύριε Ιησού». Τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και να δούμε, αν θέλετε, στη σελίδα 1102. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Αποκάλυψης 22 κεφάλαιο, ΚΒ, και εδάφιο 16. Εγώ, ο Ιησούς, έπεμψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις της Εκκλησίας. Και ο Κύριος, αδελφοί, σήμερα μιλάει. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Αυτός δηλαδή ακριβώς που προσμένουμε, ο Ιησούς. Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουν συνελθέ. Και ως της ακούει, τώρα ως της ακούει, ασύπνη ελθέ. Και ως της διψά ασέλθει. Και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Το Πνεύμα το λέγει, αδελφοί. Και το αισθανόμαστε μέσα μας, το Πνεύμα το έχει να μιλά. Και να λέει, ελθέ Κύριε Ιησού. Το θέμα είναι, εγώ που ακούω το Λόγο του Θεού σήμερα, και εμείς όλοι που ακούμε το Λόγο του Θεού σήμερα, είμαστε μέσα στην νύμφη που λέγει, αμήν, ελθέ Κύριε Ιησού. Από εκεί θα καταλάβουμε, εάν είμαστε από αυτούς που προσμένουν τον Κύριο. Απ' την άλλη μεριά είναι ο δούλος εκείνος ο οποίος λέγει, βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Αργεί ο Κύριος να έρθει. Το ότι έρχεται ο Κύριος το διαβάζουμε και το βλέπουμε εδώ πέρα πάνω από 2.000 χρόνια. Πριν από περίπου 2.100 χρόνια, από 2.000 χρόνια, ο Απόστολος Παύλος έλεγε, περιμένω τον Κύριο να έρθει να με παραλάβει. Ο Απόστολος Παύλος. Άρα έχουμε ακόμη, και πούλος ξέρει πόσο ακόμα θα το λέμε, μέγα σφάλμα, αδελφοί. Αυτό το λέει ο άνθρωπος, ο οποίος σιγά σιγά πέφτει σε απιστία και δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Σε εμάς ξέρετε τι ανήκει. Το εδάφιο 44. Και καλά θα κάνουμε, αδελφοί, όχι μόνο να το βλέπουμε εδώ όταν το διαβάζουμε, αλλά να το χαράξουμε στις πλάκες της καρδιάς μας. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Μην μπαίνουμε στην διαδικασία να σκεφτόμαστε πονηρά, πότε έρχεται ο Κύριος, α, θα έρθει τότε, θα έρθει μετά, θα έρθει πριν, όχι. Τώρα να προσμένουμε τον Κύριο, αδελφοί. Μην πέσουμε σε πλάνη και σε πιθανολογία και να περιμένουμε χρόνους και καιρούς. Γι' αυτό ο Θεός, αδελφοί, δεν μας έδωσε σημεία του πότε έρχεται ο Κύριος. Γι' αυτό δεν μας έδωσε ακριβή ημερομηνία του πότε έρχεται ο Χριστός. Γιατί αντί να περιμένουμε τον Κύριο, θα περιμέναμε τη μέρα. Αλλά σήμερα, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας θέλει να μάθουμε να προσμένουμε τον Κύριο. Αυτός που προσμένει τον Κύριο, αδελφοί, δεν θα τον απολαύσει μόνο στην αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά θα τον απολαμβάνει κάθε μέρα. Αυτός που προσμένει τον Θεό,
θα απολαμβάνει αυτό που είπε ο Ιησούς. Η βασιλεία των ουρανών είναι ήδη εντός ημών. Αυτός που προσμένει τον Κύριο δεν θα την πατήσει σαν τις μωρές παρθένες, αλλά θα κερδίσει τον ουρανό σαν τις φρόνιμες παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες προσμέναν τον Κύριο και ήταν πάντοτε έτοιμες. Και δεν είχαν μόνο τη λαμπάδα τους να καίει, αλλά είχαν και το θείο τους γεμάτο με λάδι. Επειδή προσμέναν τον Κύριο. Και αντί να γεμίζουν τη λαμπάδα τους, γεμίζαν το ροή τους. Έτσι ώστε πάντοτε να έχουν πλεόνασμα από το έλαιον και η λαμπάδα πάντοτε να καίει. Οι μωρές παρθένες τι κάνανε? Βάλε τώρα λίγο λαδάκι μέσα να καίει το λάδι, να καίει η φωτιά. Αλλά οι φρόνιμες παρθένες τι κάνανε? Είχαν και το έξτρα λάδι έτοιμο για να γεμίσουν τη λαμπάδα. Ο χριστιανός που δεν προσμένει τον Θεό είναι κάνε σήμερα να ζήσουμε το σήμερα. Ο χριστιανός που προσμένει τον Κύριο, αδελφοί, προνοεί για να είναι πάντοτε έτοιμος. Και ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, είναι προνοητικός. Προνοεί τη φωτιά του να καίει πάντα. Γιατί ξέρει ότι θα πέσει και σε προβλήματα, θα πέσει και σε μπόρες, θα περάσει μέσα από κοιλάδες ταπεινώσεως. Αλλά το δοχείο του δεν μένει αδιανό. Άρα, αδελφοί, αγαπητοί, αυτό που ο Κύριος θέλει σήμερα να μας δώσει να καταλάβουμε είναι: φρόντισε να προσμένεις στο Κύριο. Σταμάτα να προσμένεις άλλα πράγματα, γιατί κινδυνεύεις. Ο βούλος αυτός που είπε «Βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου», τι άρχισε να κάνει? Άρχισε να δέρει τους συμβούλους και να πίνει και να τρώγει μετά τον Μεθυώτο. Αδελφοί, ο άνθρωπος που δεν προσμένει τον Κύριο είναι αυτό που διαβάσαμε στον Ισαΐα τον προφήτη. Ατονεί, αδυνατίζει, πέφτει. Και το αποτέλεσμα είναι αντί να αγαπάει τους συμβούλους του, να αρχίσει και να ψάχνει να βρίσκει τα ελαττώματά τους και να τους κοπανάει για αυτά. «Α, έπεσες! Να, που έπεσες και δεν πρόσεχες και δεν έκανες και δεν έδειχνες!» Και δεν φροντίζει το σύμβουλό του να πάει τον πληγωμένο να τον πιάσει και να τον παρηγορήσει και να τον σηκώσει για να σταθεί πάλι. Αυτός που προσμένει τον Κύριο τι κάνει? Δίνει τροφή στο σύμβουλό του. Αυτός που δεν προσμένει τον Κύριο τι κάνει? Να μάθεις να προσέχεις άλλη φορά και να τον αφήνει πεσμένο κάτω. Αυτός που δεν προσμένει τον Κύριο είναι σαν τον πλούσιο που έβλεπε το Λάζαρο κάτω από το τραπέζι του πεινασμένο και ταλαιπωρημένο και πληγωμένο και τα σκυλιά να του γλύφουν τις πληγές και να μην του δίνει καμιά σημασία. Και αν κάτι πέφτει από το τραπέζι του, να φάει και ο Λάζαρος. Αυτός είναι ο δούλος ο οποίος δεν προσμένει τον Κύριο. Όμως το αποτέλεσμα, αδελφοί αγαπητοί, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Λάζαρος, που είχε την ελπίδα του στον Θεό, πέθανε και εφέρθη, λέει ο Λόγος του Θεού, υπό των αγγέλων εις τους κόλπους του Αβραάμ. Ο πλούσιος απέθανε και ετάφη. Τι άδοξο τέλος για έναν άνθρωπο που απολάμβανε τα πάντα. Πολλές φορές, αδελφοί, ακούμε που λένε οι αδελφοί μας και είναι αλήθεια. Όταν θα έρθει εκείνη η μέρα θα δούμε πολλές εκπλήξεις στον ουρανό. Πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις από ανθρώπους που δεν φανταζόμασταν ποτέ και που δεν τους χώραγε το μάτι μας να απολαμβάνουν τη βασιλεία των ουρανών και ανθρώπους οι οποίοι νομίζαμε ότι ήταν άγιοι και ευλογημένοι να μην μείνουν στη βασιλεία των ουρανών. Σήμερα, αδελφοί, όμως σας παρακαλώ πάρα πολύ, σαν να μας παρακαλεί ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, να μάθουμε να προσμένουμε τον Κύριο. Αυτός που προσμένει τον Κύριο θα τον απολαύσει σαν Κύριο. Αυτός που δεν προσμένει τον Κύριο, τότε θα τον δει σαν κλέφτη μέσα στη νύχτα.
θα τον πιάσει ο ερχομός του Κυρίου εξαπρόπτου. Και εμείς αδελφοί αγαπητοί δεν θέλουμε να συμβεί αυτό σε μας. Και ξέρετε γιατί δεν θέλουμε? Γιατί ξέρουμε ότι θα έρθει. Τι στεναχώρια και τι θλίψη θα γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου που ξέρει ότι θα έρθει ο Χριστός, αλλά δεν τον περιμένει. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, να μην μπλεκόμαστε στη σκέψη μας. Να μην μπλεκόμαστε πίσω από διδασκαλίες ανθρώπινες και από προσπάθειες ανθρώπων να εξηγήσουν τον Λόγο του Θεού. Αλλά να κρυβόμαστε πίσω από τα όμορφα και ευλογημένα εδάφια της Γραφής που λένε «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών». Με λίγα λόγια, πρόσμενε τον Κύριο. Πρόσμενε τον Κύριο. Ομοιώθηκε, λέει, η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. 5 εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρές. Και οι 10. Και οι 10 παρθένες, τα λέγαμε στα σημερινά δεδομένα, ήταν μέσα στην εκκλησία. Και οι 10 παρθένες πηγαίνανε για τους γάμους. Και λέει, επειδή ο νυμφίος ευράδυνε, ενίσταξαν πάντες και εκοιμώτο. Όπως ακριβώς το λέει ο Ισαΐας ο προφήτης. Ακριβώς το λέει ο Ισαΐας. Οι νέοι θα ατονίσουν. Και οι εκλεκτοί νέοι θα ατονίσουν και θα πέσουν επαντάπαση. Όμως, τη διαφορά, αδελφοί αγαπητοί, θα την κάνει αυτός που προσμένει τον Κύριο. Οι 5 εξ αυτών, και αυτές κοιμηθήκανε. Κουράστηκαν. Αλλά ξαφνικά, λέει, εν το μέσο της νυχτός, ακούστηκε φωνή, κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Και φανταστείτε, αδελφοί, τώρα την εικόνα. Τις 10 παρθένες να ξυπνούν. Οι 5 μέσα στην τέλεια ευλογία. Ανοίξαν το βυχείο τους απλά, γεμίσαν τις λαμπάδες τους και η φωτιά τους δεν έπαψε. Φανταστείτε από την άλλη μεριά τις 5 μωρές. Ουχ, τι κάνουμε τώρα? Ουχ, δεν έχουμε λάδι. Ουχ, έσβησε η λαμπάδα μας, τι θα κάνουμε? Ο νυμφίος ήρθε. Πανικός. Οι 5 έτοιμες, στημένες μπροστά στην πόρτα, ανοίγει η πόρτα και περνάνε μέσα. «Περιμένετε!» φωνάζουν οι μωρές παρθένες. «Δώστε μας λίγο από το λάδι σας! Λίγο να βάλουμε κι εμείς!» «Μήποτε δεν φτάσει», λέει, «για το δικό μας του η λαμπάδα, πηγαίνετε καλύτερα να αγοράσετε από τους πολλούντες». Αλλά η πόρτα, αδελφοί, δεν περιμένει την επιστροφή τους. Και μάλιστα λόγος του Θεού μας λέγει ότι πέρασαν στο γάμο οι 5 φρόνιμες και εκλείστη η θύρα. Και όταν ο λόγος του Θεού, αδελφοί, λέει εκλείστη η θύρα, δεν λέει ότι έκλεισε και θα ξανανοίξει σε λίγο, γιατί ο γάμος θα γίνει μία φορά. Δεν θα γίνει πολλές φορές ο γάμος, αδελφοί αγαπητοί. Μία φορά θα γίνει. Ο γάμος του Αρνίου, ο γάμος του Ιησού Χριστού με την Εκκλησία. Και όταν η πόρτα κλείσει, έκλεισε. Και ο λόγος του Θεού μας λέγει, ύστερον, αφού έκλεισε η θύρα, έρχονται και οι λοιποί παρθένοι λέγουσε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Δεν μας λέει αν βρήκανε λάδι, γιατί προφανώς δεν έχουν βρει. Γιατί το λάδι, αφού κλείσει η πόρτα, δεν υπάρχει. Απλά το μόνο που μας λέει και μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, την απογοήτευση του να χτυπάς την πόρτα και να μη σου ανοίγει κανένας.
εκείνη τη στιγμή να σκέφτεσαι και να λες, γιατί δεν πρόσμενα το Κύριο. Γιατί να μην είμαι έτοιμος. Γιατί να μην έχω ετοιμαστεί. Και σιγά τι ήτανε. Να πάω και να γεμίσω το δοχείο μου με λάδι. Σιγά το δύσκολο. Σιγά το δύσκολο. Τι ήτανε να πάω να γονατίσω στο δωμάτιό μου. Να πληρωθώ πνεύμα του Αγίου. Και το πνεύμα του Άγιο να με γεμίσει. Με λάδι. Με ευλογία. Με φωτιά από τον ουρανό. Ήτανε δύσκολο. Και για να το πούμε και πιο απλά και ανοήτω σκεπτόμενη, όταν ανοίγω το δουλάπι μου και πάω να πάρω το λάδι να βάλω στη σαλάτα μου και είναι άδειο και λέω, γιατί να μην έχω πάει να αγοράσω, τι είναι σιγά. Όλη μέρα με στους δρόμους είμαστε. Γιατί να μην πάω να αγοράσω λίγο λάδι. Οι πολλούντες πάντα εκεί ήταν. Και για τις φρόνιμες και για τις μωρές παρθένες. Πάντα εκεί ήταν. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, σήμερα με τη χάρη του Χριστού και καθώς καταλαβαίνουμε το πόσο πραγματικός είναι ο Λόγος του Θεού, όταν μας λέγει η Γραφή, σήμερα παιδί μου, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού, όχι αύριο. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα ακόμα οι πολλούντες είναι εκεί. Το Πνεύμα του Άγιου είναι εδώ. Σήμερα να πάρεις λάδι. Μην περιμένεις να κρεμοσβήνει η λαμπάδα σου για να πας να τη γεμίσεις. Σήμερα να γεμίσεις και τη λαμπάδα σου, να γεμίσεις και το δοχείο σου, έτσι ώστε να ακούσεις την κραυγή εν το μέσο της νυχτός και την ώρα που θα κοιμάσαι, να μην είσαι σε πανικό, αλλά να ξυπνήσεις. Και τι ωραία ευλογία, αδερφή, να πάρεις το δοχείο σου, να γεμίσεις τη λαμπάδα σου ωραία και καλά και η φωτιά σου να καίει και να περάσεις μέσα στο γάμο. Τι ευλογημένη στιγμή. Ο χριστιανός που ακούει τη φωνή του Θεού και δεν έρχεται σε πανικό. Αυτός που προσμένει τον Κύριο, ακούει τη φωνή του Κυρίου και ξέρει τι λέει. Κύριε, σε περίμενα. Είμαι έτοιμος, Κύριε. Και αυτός που δεν προσμένει τον Κύριο, ακούει τη φωνή του Θεού και πανικοβάλλεται. Τρόμος και φόβος. Αυτός που δουλεύει σωστά για το αφεντικό του, περνάει το αφεντικό του και έχει ειρήνη στην καρδιά του. Αυτός όμως που δεν δουλεύει σωστά για το αφεντικό του, μόλις ακούει το αφεντικό, γρήγορα να κλείσω αυτό που κάνω και να κάνω τη δουλειά. Πανικός. Έτσι είναι η ζωή του χριστιανού, αδερφοί. Υπάρχει ο υπάλληλος που είναι busy, και όπως μας λέγανε στο πανεπιστήμιο, υπάρχει και ο υπάλληλος που είναι look busy. Φαίνεται απασχολημένος. Και οι παρθένες φαινόντουσαν φρόνιμες, γιατί είχαν φως στη λαμπάδα τους. Αλλά όταν ακούσαν τη φωνή του Θεού, πανικός, φόβος και τρόμος. Και τι πανικός θα επικρατήσει όταν θα ακουστεί η πόρτα να κλείνει, αδελφοί. Και κάποιοι. Μη γέννη τώρα είμαστε εμείς. Γιατί εμείς ακούμε το Λόγο του Θεού. Γιατί εμείς γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γνωρίζουμε ποιον προσμένουμε. Μη γέννητο εις εμάς να έρθει πανικός. Μη γέννητο να έρθει ο Κύριος και να με βρει να κάνω άλλα πράγματα. Να είμαι χωμένος μέσα στα πάθη μου και στις επιθυμίες μου που δεν μπορώ να ελευθερωθώ. Μη γέννητο να υπάρχει κάτι το οποίο να λέω κάνοντας τον έξυπνο εύκολα μπορώ να τα αφήσω. Ξέρετε πώς είπανε για το τσιγάρο. Τσιγαράκι είναι. Σήμερα το κόβω όποτε θέλω. Και δεν τα καταφέρανε ποτέ. Και μη γέννη του αδερφή όταν έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει να είμαστε μπλεγμένοι με πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Ο Κύριος αδερφή μας έκανε πραγματικά ελεύθερους.
Ξέρετε, ο μόνος τρόπος που μπορεί ο χριστιανός να είναι σε μορία είναι όταν είναι πλεγμένος με πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αφήσει. Πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε και μας κρατάνε δέσμιους. Και αντί να ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας να πετάξουμε σαν τους εαυτούς, σαν τους αετούς, συγγνώμη, καθόμαστε κάτω στη γη και δεν μπορούμε να πετάμε. Αδελφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε από τον Κύριο σήμερα να μας ελευθερώσει εντελώς από οτιδήποτε μας κρατάει κάτω. Από οτιδήποτε δεν μπορούμε από μόνοι μας να ελευθερωθούμε. Και να πάμε στην προσευχή και να πούμε στον Κύριο, Κύριε, γέμισε το δοχείο μου με έλαιο. Γιατί όταν ακούσω τη φωνή σου, θέλω να είμαι πλήρης χαράς και όχι πλήρης πανικού. Γιατί αυτός που δεν θα είναι έτοιμος, όταν θα ακούσει τη φωνή του Θεού, θα είναι πλήρης πανικού. Ωχ, τώρα τι κάνουμε, πώς θα προσευχηθώ τώρα, τι να κάνω. Πανικός. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, δεν είναι ποτέ σε πανικό. Γιατί η προσμονή του είναι στο Κύριο. Αδελφοί, αγαπητοί, σας παρακαλώ να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε. Να ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά να αλλάξει ο Κύριος την προσμονή μας. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας ελευθερώσει εντελώς από οτιδήποτε μας κρατάει δεσμίους και να αλλάξουμε αυτή την ώρα, αδελφοί, τον τρόπο σκέψης μας, αυτό που θεωρεί ο καθένας μας, και να ζητήσουμε από τον Κύριο να προσμένουμε μόνο και μόνο αυτό. Παρακαλώ τώρα να στον Τζίμι να μας φέρει ενώπιον του Κυρίου, αδελφοί, και σας παρακαλώ όλοι να προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού μας.